Αυτή την Κυριακή θα είμαστε τετ-α-τετ μαζί με τον Τάσο Τρίφωνος στο ΡΙΚ 1. Και όλοι μου λέγανε κατέβα στην Αθήνα, θα έχεις επιτυχία. Εγώ λέω, αν δεν έχω το OK από τον Μίκη και από μεγάλο συνδέσμο από τον Ξαρχάκο, δεν θα γίνω τραγουδιστής για να τραγουδάω μόνο σε μπουάτ ή σε κόσμικα μαγαζιά. Μου λέει να πάω στο εξωτερικό, να βρει το συγκρότημά μου, τη Φαραντούρη, τον Καλογιάννη. Λέω, με κοιμώ, εγώ δεν μπορώ να φύγω, δεν έχω διαβατήριο. Εγώ βγήκα από τη φυλακή τώρα. Εγώ δεν πήγα σε κανένα κόμμα, δεν με έκανε κανένα κόμμα, δεν πνημοδοτήθηκα από κανένα κόμμα, από καμιά κυβέρνηση, από κανένα τίποτα. Και ειδικά από τον Αντώνη που δεν πήρε ούτε μια συναυλία. Πιστεύω στον άνθρωπο, Σαμαρά. Εμένα αυτό μετράει. Δεν είχε καμιά ιδιοτέλεια ο Αντώνης. Πάνω απ' όλα έβαζε το συμφέρον του τόπου, τίποτα άλλο. Πρώτη φορά πήγα στο Μαξίμου, με κάλεσε ο ίδιος και πήγα στο Μαξίμου για να δω ακριβώς τη διαδρομή του, ας πούμε. Πώς από παιδιά που ήμασταν, που έφτασε. Ο Γκάτσο είπε, αγαπούλα μου, παραμύθι πουλα μου. Αυτό θέλει ο Έλληνας. Λίγο παραμύθι. Ο Μανώλης Μητσιάς στο τετ-α-τετ.